και τώρα μονάχος μου ζω. Πώς να ζήσω εγώ μονάχος μου, ούτε να φάω δεν τολμάω πια μονάχος μου. Κάθε απόγευμα πεινάω, δεν πεινάω, τρώω εδώ μαζί σου. Σήμερα είναι κοντά μας για δεύτερη φορά οι δύο αδερφές από τη Μάνη, η Ελευθερία και η Αναστασία, οι οποίες με την ήρεμη δύναμή τους κατάφεραν να κερδίσουν δύο πολύ καλούς παίχτες, τον Νίκο και τον Γιάννη. Αλλά είναι μαζί μας και η Άννα, η οποία ήρθε από το Άργος για να μαγειρεύσει μαζί με την κόρη της, Γιούλα! Κατάλαβα. Η Ελευθερία και η Άννα είναι στο στοιχείο τους, χορεύουν, τραγουδάνε. Η Αναστασία και η Γιούλα, δύο τελείως αντίθετα άτομα, με την αδερφή και τη μαμά. Προσοχή, λες και είμαστε στην εκκλησία. Όλοι μαζί έτσι. Βέβαια, και οι δύο έτσι μαζί. Γιατί ρε κορίτσια, τι σας κάναμε δηλαδή. Κοιτάξτε εδώ τη μαμά, τα έδωσε όλα με το που μπήκε. Έλα! Είσαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, Γιούλα. Δηλαδή, πραγματικά από τον τρόπο που χειροκροτάς, καταλάβαμε πόσο ενθουσιασμένη είσαι. Εσείς είστε ενθουσιασμένες που είστε πάλι εδώ. Πώς έγινε αυτό, καταφέρατε να διώξετε δύο πολύ καλούς παίκτες, τον Νίκο και τον Γιάννη. Τον Νίκο και τον Γιάννη. Στεναχωρήθηκες. Που έφυγε ο Γιάννης και ο Νίκος. Χάρηκες που κερδίσατε, είμαι σίγουρος. Ναι. Αλλά πραγματικά υπήρξε μια χημεία με τον Γιάννη. Υπήρξε. Με την πρώτη ματιά. Ναι. Εδώ που συναντηθήκατε πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Ναι, πριν. Τι ακριβώς συνέβη. Με το που μου είπε το ζώδιο του, έπεσα κάτω. Είσαι δηλαδή άνθρωπος που καταλαβαίνεις από το ζώδιο. Είμαστε το ίδιο. Οπότε βοήθησε. Καρκίνος. Ναι. Καρκίνος. Καρκίνος. Σοβαρά. Ο καιρός. Παρθένος. Μου έχουν πει ότι είναι ο τέλειος συνδυασμός Παρθένος με εγώ καιρό. Δεν είχα ποτέ μου σχέση με εγώ καιρό. Ποτέ. Ούτε φίλου εγώ καιρό δεν είχα, πραγματικά. Μα ο φίλος, ο καινούριος. Θα γίνουμε φίλοι. Βέβαια. Θέλεις να γίνουμε φίλοι. Ο σύζυγος, κρυός. Ζώδιο είναι. Κρυός. Κρυός. Λέξαμε τα κερατά μας. Πώς ήταν το σύζυγο? Μανώλης. Ο Μανώλης μας βλέπει τώρα, έτσι. Εννοείται. Είναι στο Άργος. Στο Άργος. Πού τον γνώρισε το Μανώλη? Προξενιό. Προξενιό. Έλα εσύ. Ναι. Δηλαδή πώς έγινε, πού ακριβώς έγινε από το προξενιό γνωστούς. Και γιατί. Από γνωστούς. Ήθελες να παντρευτείς? Εντάξει, για πλάκα το ξεκίνησα. Μου είπαν υπάρχει ένα καλό παιδί, ένα ωραίο παιδί, καλό. Προχώρησε το πράγμα. Και έφυγε από την Αθήνα, ήρθε στο Άργος για να σε βρει. Ήρθε στην Αθήνα, στο Άργος, αν γίνει η πρώτη γνωριμία. Η επόμενη ήρθα εγώ εδώ πέρα. Την τρίτη φορά ήρθε με τους δικούς του, με ζητήσανε, φύγαμε. Με τι ασχολείσαι, Άννα μου? Είμαι εργάτης επωρηματοφόρο. Κάνεις πλάκα από πίσω που κρέμονται μέσα στο κτίριο, το αγιάζει. Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά, πραγματικά. Από τις πιο δύσκολες δουλειές και πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί που τις κάνουν ήρωες, γιατί δεν είναι μόνο ο χώρος εργασίας, το επωρηματοφόρο, είναι και το κρύο που τρώτε γενικά. Όλες οι συνθήκες. Όλες οι συνθήκες δύσκολες. Εσύ με τι ασχολείσαι, Γιούλα? Από πού βγαίνει το Γιούλα? Θα πρέπει να το πούμε. Απαγορεύεται. Δημοσίως. Τι έχεις δεσμευτεί κάπου, ότι δεν πρέπει να λες το όνομά σου το κανονικό? Δεν έχω δεσμευτεί, αλλά. Τι δεν σε αρέσει το όνομά σου? Καθόλου. Για πες το μας. Σπάμε μια βαθιά ανάσα. Έτσι. Παναγούλα. Έλα, ωραίο είναι. Μας κάνεις πλάκα τώρα. Σε λένε Παναγούλα και το έχεις κάνει Γιούλα. Καλά έκανες. Ούτε καν Παναγιώτα το κορίτσι, Παναγούλα. Η μάνα μου έτσι λέει. Της γιαγιάς. Παναγούλα. Της γιαγιάς. Και είπε ο παπάς βαφτίζεται δούλου του Θεού Παναγούλα. Και Παρασκευή. Παναγούλα Παρασκευή. Παρασκευή έγινε τα βαφτίσια, δεν κατάλαβα. Όχι. Τι? Έχει δύο ονόματα. Α, ωραίο. Και το Παρασκευή είναι ωραίο. Το Παρασκευή είναι ωραίο, ναι. Και πώς δεν κράτησε το Παρασκευή? Εδώ η κυρία. Της γιαγιάς το όνομα πρώτα, της Παναγούλα. Μαμά σου. Βέβαια, να τα πεθερά σου. Σοφία, η πρώτη. Α, τη βγάλαμε την πεθερά, έτσι. Τελικά δεν μου είπες πού δουλεύεις. Είμαι πολίτρια σε ένα κατάστημα. Α, μάλιστα. Αυτό ήθελες να κάνεις μια ζωή? Όχι. Έχεις σπουδάσει κάτι? Ξεκίνησα, αλλά δεν πήγε πολύ καλά. Γιατί? Γιατί ήταν μαθηματικό. Πέρασε μαθηματικό? Ναι. Μ' άρεσαν τα μαθηματικά. Όταν μόλις μπήκα στο πανεπιστήμιο, χάλασε αυτό. Τι θες πραγματικά να κάνεις, παιδί μου, στη ζωή σου? Θέλω ιδανικά να ασχοληθώ με το animation. Α, πιάνω τα χέρια σου. Κάτι κάνω.
Τώρα εδώ που μένεις στην Αθήνα, μαγειρεύεις καθόλου? Αναγκαστικά κάτι λίγο. Σαν τώρα... μαθηματικά σου φαίνεται, έτσι, η μαγειρική. Κινέζικα, τι μαθηματικά. Χειρότερο. Ποιος θα μαγειρεύσει πρώτος? Γιατί... Εσείς. Είπαμε να δούμε πρώτα πώς θα πάει. Τα κορίτσια να τους δώσουμε τη θέση τους. Μάλιστα, στην κουζίνα. Άρα εσείς που θα πάτε... Στο παρατηρητήριο, οκ. Okay. Θέλω low profile, έτσι. Δεν θέλω να ανέβεις πάνω στην καρέκλα και να όχι, δώσω όχι, όλα. Όχι, όχι, άμα ακούσεις ένα τραγούδι, χαλαρά. Θα την κρατάω εγώ. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Εσύ θέλω να τα δώσεις όλα όμως μες στην κουζίνα, να είσαι γρήγορη, γιατί δεν σε βλέπω. Να έχεις γρήγορους ρυθμούς και από ό,τι κατάλαβα η μαμά θα τρελαθεί, θα τα πάρει στο κρανίο να κάνει και ποιος μας γλιτώνει μετά. Να κάνει υπομονή. Θα κάνει υπομονή, εντάξει, ήρθατε για να παίξετε και μακάρι να πάνε όλα καλά και να κερδίσετε. Το ίδιο εύχομαι και σε εσάς, οι οποίες πάτε στο παρατηρητήριο και εσείς μαζί μου στην κουζίνα.